να κάνω μία επισήμανση για το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, ότι αυτό που πραγματικά σήμερα, το είχαμε και στην προηγούμενη τοποθέτηση, αλλά αυτό που θα ήταν αναγκαίο και επίκαιρο, δεν είναι να συζητάμε, αν θέλετε, κατά πώς θα επιληθούν ζητήματα τεχνικού χαρακτήρα σε σχέση με την ίσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης μεταξύ των κρατών μελών, αλλά ιδιαίτερα για τα ενεργειακά προϊόντα, αυτό που θα ήταν αναγκαίο και επίκαιρο στις σημερινές συνθήκες της ακρίβειας ήταν η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ήταν χαρακτηριστικές ακόμα, μπορεί να μην έβαζαν αυτό το αίτημα, όμως ακόμα και η εκπρόσωπος των των τελωνιακών υπαλλήλων, αναφέρθηκε στην πολύ μεγάλη απόκληση στους ιδιαίτερα υψηλούς συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης που υπάρχουν στα ενεργειακά προϊόντα της χώρας μας, πολλαπλάσιους κατά πολύ από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και οι οποίες δημιουργούν και στην ενεργειακή φτώχεια τους τα λαϊκά στρώματα που όλο και περισσότερο δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση και στα καύσιμα και στην ενέργεια. Και βέβαια δεν αντιμετωπίζει μάλλον το αντίθετο ούτε τα φαινόμενα λαθρεμπορίας και νοθείας που υποτίθεται ότι λειτουργήσε κάποιες φορές ως δικαιολογία για αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης λόγω των μεγάλων απολειών και της λαθρεμπορίας. Μάλλον την αντίθετη τον αντίθετο δρόμο, ο αντίθετος δρόμος ακολουθείται. Και βέβαια είναι προκλητικό στο ίδιο νομοσχέδιο που παραμένουν αυτοί οι συντελεστές, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και βέβαια την ώρα που για τους εφοπλιστές τα πετρέλαια και τα καύσιμα είναι αφορολόγητα, να προβλέπεται στο ίδιο νομοσχέδιο τη διάταξη του άρθρου 52 που τους δίνεται ένα ακόμα δώρο, μια ακόμα διευκόλυνση στους ιδιοκτήτες πλοίων να πληρώσουν τις εισφορές τους που έχουν ανασταλεί την προηγούμενη χρονιά, να εξοφλήσουν μέχρι το 2025. Την ώρα που πραγματικά άλλοι επαγγελματίες, μικροί επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι, καλούνται να πληρώσουν σήμερα τις επιστρεπτές προκαταβολές, καλούνται να πληρώσουν άλλες οφειλές που έχουν ανασταλεί και εκεί δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους ευελιξία όπως παρουσιάζεται τέτοια ευαισθησία προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Και να πω και δύο κουβέντες για το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τα εκτελονισμό. Βέβαια, αναφέρθηκε, αν θέλετε, και αναφέρεται ότι πρόκειται για έναν εξυγχρονισμό, όμως αυτός ο εξυγχρονισμός δεν αναφέρεται ποιον ωφελεί και αν τελικά ο κάθε εξυγχρονισμός είναι καλύπτει ή βοηθάει και τους ίδιους τους εργαζόμενους του κλάδου. Γιατί στην πραγματικότητα δίνει μια ακόμη όθηση στην ακόμα μεγαλύτερη συμπλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματος του εκτελονιστή, που ήδη είχε σε μεγάλο βαθμό συντελεστεί με τον νόμο του 13, και στην πραγματικότητα σχετίζεται και αποσκοπεί στην ταχύτερη κίνηση των εμπορευμάτων παγκοσμίως και όχι στη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αντίθετα, διευκολύνει ακόμα περισσότερο τη δραστηριοποίηση μεγάλων εκτελονιστικών γραφείων και εταιριών που συγκεντρώνουν σταδιακά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της εκτελονιστικής δραστηριότητας έναντι των αυτοαπασχολούμενων εκτελονιστών. Και βέβαια κάτι αν θέλετε που δίνεται και με τη δυνατότητα που προβλέπει ο νόμος της δραστηριοποίησης εταιριών στον κλάδο που έχοντας το ενεργητικό τους έστω και μόλις έναν εκτελονιστή κάτοχο εκτελονιστικής άδειας, ενώ δίνεται δυνατότητα να απασχολούνται για τις υπόλοιπες δουλειές που αναβαφτίζονται ως γραφειοκρατικές και δεν ξέρω αν είναι και μόνο, απλή υπάλληλη γραφείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα μισθολογικές τους απαιτήσεις λόγω μη αναγνωρισμένης εξειδικευμένης εργασίας. Και ταυτόχρονα βέβαια, πέρα από μια σειρά άλλες διατάξεις τις οποίες αναφερθήκαμε στην επί της αρχής τοποθέτηση και θα πούμε και αύριο παραπάνω,
βολεύονται και μια σειρά ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής πιστοποιήσεων, αφού παγιώνεται και στο παρόν σχέδιο νόμου η δυνατότητα της απόκτησης των αναγκαίων πιστοποιητικών για την άσκηση του επαγγέλματος από αντίστοιχα σεμινάρια, υποβαθμίζοντας τις αναγκαίες κρατικές δομές που θα έπρεπε να παρήχαν τέτοιου είδους πιστοποίηση και, αν θέλετε, επισημάνθηκε και στις τοποθετήσεις των φορέων, έγινε και συγκεκριμένη παρατήρηση. Γι' αυτό, επομένως, θεωρούμε ότι οι αλλαγές που γίνονται δεν μπορούν να θεωρηθούν θετικές για το μεγάλο όγκο των αυτοαποσχολούμενων επαγγελματιών εκτελονιστών, που βέβαια θα εκτοπίζονται από την αγορά ή θα αναγκάζονται να εργάζονται με εξαντλητικά ωράρια και με συνθήκες εντατικοποίησης της εργασίας τους, που βέβαια δεν θα είναι σε καμιά περίπτωση δυνατόν να ανταποκριθούν στο μεγάλο ανταγωνισμό με τις εκτελονιστικές εταιρείες. Ευχαριστώ.